Λοιπόν, γεια σας και από μένα και πάλι μαζί. Και σίγουρα το υλικό που πήραμε δεν θέλω να το πω τι είναι. Μπορώ να το κάνω και σε ύφος μαζί σε οτιδήποτε. Είναι σε μαύρο φόντο. Παίρνω λοιπόν τα πινέλα μου, παίρνω τα χρώματά μου και κάνω ό,τι θέλω. Ή μπορώ να το πω ό,τι μπορώ και αυτενεργώ. Έτσι λοιπόν βάζω τα χρώματά μου στην παλέτα. Σίγουρα χωρίς τα χρώματά μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άλλωστε, έχει σημασία που διάλεξα το μαύρο. Γιατί στο μαύρο φαίνονται πιο πολύ οι αντιθέσεις. Και μπορώ να κάνω τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μπορώ να πάρω πινέλο και να αρχίσω τι. Με απλές πινελές. Βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε μια ωραία δημιουργία. Και παράλληλα, μπορώ να βάλω και άλλα χρώματα. Που και αυτά μπορούν να μου δώσουν τη χαρά της δημιουργίας. Και πώς μπορώ να παίξω με το μαύρο και με ωραία χρώματα. Έτσι. Συνεχίζω, όπως είπα, με απλές πινελές. Βλέπουμε. Πώς μπορούμε με απλές γραμμές να κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα. Και τι άλλο θα μπορούσα να κάνω τόσο λοιπόν ωραίο και παραστατικό. Τι άλλο μέσα σε μαύρο λοιπόν φόντο. Τι άλλο από μία ωραία, φανταστική, ονειρεμένη θάλασσα. Βλέπετε με απλές γραμμές, χωρίς τίποτα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς μέθοδο, χωρίς να ετοιμάσω, πώς μπόρεσα και έκανα μέσα στη νύχτα μια φαντασμαγορική θάλασσα. Και συνεχίζω. Δεν μπορεί να είναι μόνη της η θάλασσα. Κάτι θα πρέπει να υπάρχει. Σίγουρα. Επομένως, συνεχίζω. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Που είναι λοιπόν μέσα. Που αλλού. Στον ορίζοντα και κάπου μπορώ να πω ότι ταξιδεύει. Τι μπορεί να είναι, μια μικρή βαρκούλα, ένα μικρό καράβι, που και αυτό λοιπόν με έντονα χρώματα, πάνω στο μαύρο, δίνω την αίσθηση που έχει με τα πανιά και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Έτσι, συνεχίζω και βλέπουμε τι ωραία αντίθεση έχουμε με τα μαύρα
στο φόντο και συνεχίζουμε δίνοντας τα φώτα που πρέπει σε αυτήν την μικρή βάρκα. Που πέρα από όλα αυτά, να δούμε τι άλλο υπάρχει στον ορίζοντα. Βλέπουμε ότι μπορούμε να βάλουμε διάφορα χρώματα και να φτιάξουμε τι άλλο αυτά τα ονειρεμένα, θα έλεγα, σύννεφα με απλές κινήσεις που είναι στο ηλιοβασίλημα, στο δειλινό και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Βλέπετε με απλές πινελές πόσο όμορφα, πόσο μαγικά, πόσο ονειρεμένα είναι όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε με τι άλλο, με απλές πινελές. Πήραμε μαύρο φόντο, γεμίσαμε, τόσο ζωντανή, τόσο ωραία θάλασσα και συνεχίζουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ό,τι μπορούμε, ό,τι θέλουμε πάνω σε αυτό το μικρό μας πίνακα. Έτσι. Μπορούμε να συμπληρώσουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε τόσα πράγματα πάνω σε αυτό το έργο μας. Αλλά και μόνο με μαύρο το φόντο, με διάφορα χρώματα, μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που γίνονται τη νύχτα, με το τεχνητό φως φυσικά, που μας μαγεύουν, μας ταξιδεύουν και μας πηγαίνουν σε άλλα μέρη. Συνεχίζουμε και με άλλο πινέλο μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα, αυτό το πινέλο που το λέμε εμείς οι ζωγράφοι πεντάγια, μπορούμε να βάλουμε τα διάφορα φώτα και να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό που κάναμε στη θάλασσα, ώστε να δώσουμε και λίγο, θα έλεγα, σαν κυματάκι, δεν είναι εντελώς γαλήνια, ίσως αγριέψει, ίσως κάπου, θα έλεγα, σταματήσει και γίνει μεγάλη άπνοια. Βλέπετε λοιπόν πόσο ωραία συμπληρώνω και με αυτό το πινέλο. Και θα το πω και για μια άλλη φορά, όπως το λέω συνέχεια, πόσο λοιπόν μπορώ να παίξω με τα χρώματα σε μαύρο φόντο, με απλές κινήσεις, όπως το εξήγησα, με απλό τρόπο, με απλά χρώματα και μάλιστα τόσο όμορφα, ώστε τόσο μαγικά, με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς με απλές γραμμές, πώς δημιουργήσαμε τόσο ωραία πράγματα, ένα καράβι να ταξιδεύει, μια ωραία θάλασσα, με απλές, εντελώς κινήσεις και χωρίς τίποτα, ούτε να ετοιμάσουμε, ούτε να κάνουμε, απλώς να έχουμε λοιπόν να αυτενεργούμε και να έχουμε την καλή διάθεση.